Θα πάμε σε πρώτη φάση στα Ανόγια και αμέσως μετά οροπέδιο Λασιθίου. Δύο περιοχές, στις οποίες βέβαια επικράτησε το αδιαχώρητο το Σαββατοκύριακο. Συνεχίζουμε και βλέπουμε πλάνα από το Βελούχι. Ανόγια, Δημήτρη. Σωστό, Ανόγια λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Κάθε εβδομάδα πραγματοποιούμε και μία σύνδεση με Ανόγια. Από τη μία αγαπάμε πολύ την περιοχή και έτσι έχουμε και μία δυναμία και τους Ανογιανούς. Από την άλλη βέβαια, η κριτική και όχι μόνο βέβαια, όσοι κάνουν και δήμερα, τρίμερα εκτός Κρήτης και έρχονται εδώ σε εμάς, έχουν βοηθήσει αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά βρίσκουν μία ζεστή φιλοξενία, ένα όμορφο τόπο, καλές υποδομές, υψηλές οι πληρότητες παρά τη συγκυρία, παρά την πανδημία. Ένας προορισμός στα Ανόγια, βλέπουμε πλάνα που μόλις χιονίσει, πέφτουν τα πρώτα χιόνια στην Κρήτη, τον σκεφτόμαστε με τη μία. Λέμε θα πάμε στα Ανόγια, θα ανέβουμε στα Ανόγια. Σιγά σιγά λέμε θα πάμε εξοροπέδιο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Βρέντζο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Ανογίων τεχνικών έργων. Έχει το χαρτοφυλάκιο εκεί των τεχνικών έργων, προκειμένου να μας μεταφέρει το κλίμα και τον βλέπουμε. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σε εξωτερικό χώρο βρίσκεστε? Ναι, είμαστε στις πλαγιές του Ψιλορίτη, στον Ιαννό Αόρι, στην περιοχή Στεφάνα, στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Έτσι, για λίγα λεπτά τώρα δεν προλάβαμε, έχει πέσει το τελευταίο φως της ημέρας αυτή τη στιγμή. Για λίγο, δεν πειράζει. Κάθε εβδομάδα εκεί με τα Ανόγια τα λέμε εμείς. Το γνωρίζετε. Το ξέρω. Λοιπόν, νομίζω ότι φέτος έχετε σπάσει κάθε ρεκόρ επισκεψιμότητας, από την πλευρά της επισκεψιμότητας. Ναι. Να σας πω, αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ο καιρός μας έκανε και το χατήρι και ήταν καλές ημέρες. Με αφορμή ο κόσμος να κάνει μια εξόρμηση προς το βουνό και να επισκεφτεί τον τόπο μας. Ναι. Και ύστερα τις παραδοσιακές λιχουδιές του τόπου, να απολαύσει τα χιόνια. Να ξαναπώ βέβαια ότι ο μηχανισμός του Δήμου δούλευε όλες τις προηγούμενες μέρες για να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι και ασφαλείς για τους επισκέπτες και τους κτηνοτρόφους μας βέβαια. Ναι. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι γι' αυτό. Ξέρετε, ο μηχανισμός δουλεύει πολύ καλά και το έχετε αποδείξει. Καμία φορά βέβαια τα καιρικά φαινόμενα είναι μη διαχειρίσιμα. Και αυτή τη βδομάδα, ξέρετε, με τον καιρό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Και αυτή τη βδομάδα περιμένουμε ένα πιο ενισχυμένο χιονιά. Ο σχεδιασμός σας θα αλλάξει? Αυτή η χιονιά που έκανε τώρα τελευταία που λέμε, ήταν μικρή για τα δεδομένα του τόπου. Ναι. Τώρα από ό,τι είδα, όπως λέτε εσείς, όπως είδα οι μετεωρολογικές προβλέψεις λένε για χιόνια από τα 500-600 μέτρα και πάνω. Εμείς είμαστε πάλι έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα ζόρια εδώ εισαγωγικών της επέλασης του χιονιά. Ναι. Μας θα μας βρει προετοιμασμένους. Όπως είπε, ο μηχανισμός του Δήμου πάλι θα δουλεύει για να μας επισκεφτούν πάλι οι επισκέπτες μας, αλλά και για τους κτηνοτρόφους και για όλο το χωριό. Και επισκέπτες βέβαια από κάθε γωνιά της Κρήτης. Εγώ ξέρω προσωπικά Λασιθιώτες και Χανιώτες οι οποίοι πάνε στα Ανόγια ακόμα και για διήμερα. Είχαμε απόλυτη ωραία. Έχουμε ξαναπεί, ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο, όπου εκτός από πολιτιστικής, ιστορικής φύσης και γεωγραφική θέση είναι κατάλληλη για το χειμώνα ειδικά. Είχαμε και την προηγούμενη χρονιά του Δεκέμβρη και τώρα πάρα πολύ κόσμο και τα ξενοδοχεία, ας πούμε, και τα δωμάτια ήταν σε, αν όχι 100%, 90% πληρότητα. Πήγε πάρα πολύ καλά και περιμένουμε και καλύτερα. Μάλιστα, οι πληρότητες που κυμαίνονται εκεί στα καταλήμματα? Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, αλλά νομίζω είναι γύρω στο 80%. Εκεί το είχαμε αφήσει, 70-80% πριν από δύο εβδομάδες. Εκεί πρέπει να είναι. Το Σαββατοκύριακο ήταν φουλ. Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε ήταν φουλ. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή εκεί πρέπει να είναι... Τώρα, εδώ που είμαι ακριβώς, η θερμοκρασία είναι 2 βαθμοί. Α, το χωριό είναι γύρω στους 2 βαθμοί. Εννοείται, και εσείς στην εκπομπή είστε όλοι καλεσμένοι και ευχαριστούμε πάντα στο χωριό μας. Βέβαια, το γνωρίζουμε αυτό, το γνωρίζουμε και έχουμε έρθει. Όπως σε όλους τους κόσμους, βέβαια. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.